να μας πεις λίγο που το ζησες, πώς ήτανε και πόσο τελικά απαιτητικό ήταν αυτό το κομμάτι. Εντάξει, καταλάβατε, προέχει πάντα η ασφάλεια όλων σας. Με τα παιδιά της διοργάνωσης τέθηκε ακόμα και το θέμα να αφαιρέσουμε τελείως το κολυμπητικό κομμάτι. Ξέρω όμως σαν αθλήτρια πόσο μας χαλάει αν μας κόψουν κάτι από το αυτό που έχουμε προετοιμαστεί. Οπότε επιλέξαμε να μικρύνουμε την απόσταση και να αλλάξουμε τη φορά για να είσαστε όλοι όσο πιο safe γίνεται. Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην ομάδα μας. Και νομίζω όλα πήγαν καλά. Είχαμε κάποια άτομα που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το κολυμπητικό σκέλος, αλλά και οι ίδιοι το έκαναν με πλήρη συνείδηση ότι αυτό είναι το καλύτερο για αυτούς. Οπότε ευχαριστώ και εσάς όλους για τη συνεργασία. Πώς ήταν σήμερα, τίποτα. Εδώ δεν είναι. Μια φορά πιάνει τη σειρά. Είναι αρκετά παρόμοιες συνθήκες. Πάντα εκεί έτσι σχεδόν κάθε μέρα έχει αέρα. Αλλά το χαρήκαμε. Οπότε ναι, για μένα ήταν κάτι που είχα ξαναζήσει στις προπονήσεις μου αρκετές φορές. Αλλά και πάλι πάντα δεν πάει να πει, είναι δύσκολο. Και να σε καθυστερεί από τους χρόνους που θα ήθελες να κάνεις. Αλλά εντάξει, ήταν ωραία. Δεν ήταν και κάτι πρωτόγνωρο φυσικά, αλλά και μέσα στο νερό δεν είχες κανένα θέμα στη θάλασσα. Εντάξει, εγώ ασχολούμαι από 3 ετών με την κολύμβηση, έκανα και πρωταθλητισμό. Οπότε είμαι αρκετά εμπειρή. Κυρίως ανησυχούσα για τους φίλους μου, τους πιο πρωτάρηδες που είμαι στο τρίαθλο. Αλλά τελικά όλοι κατάφεραν και το βγάλαν το κολυμβητικό κομμάτι. Οπότε αυτό κυρίως ήταν δύσκολο για τους πιο άπειρους. Αλλά όλοι όσοι το ολοκληρώσανε πρέπει να είναι περήφανοι, γιατί ήταν αρκετά δύσκολη για η συνθήκη αυτή με το κύμα. Ladies and gentlemen, your 5K ladies, winners and champions. Give them a big round of applause.